παρόντος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νικόλα Κανελόπουλου, ο οποίος εκπροσώπησε το Υπουργείο, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας στο Οδείο Ρεθύμνου. Είμαι και εκπροσωπώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον Υπουργό μας, τον κύριο Αθανασίου, στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η Ολομέλεια γίνεται σε μια περίοδο που τόσο ο χώρος της δικαιοσύνης, στο σκέλος που αφορά τη λειτουργία της και την απονομή της, όσο και οι δικηγόροι όσοι λειτουργοί της δικαιοσύνης αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Το διήμερο των εργασιών, κατά το οποίο θα συζητηθούν τα ζητήματα αυτά, αποκτά ιδιαίτερη σημασία πολιτικά και κοινωνικά. Είναι μεγάλη τιμή για το Δικηγορικό Σύλλογο Ρεθύμνου να φιλοξενεί την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Όπως γνωρίζετε, και ο δικηγορικός κόσμος, όπως ακριβώς και όλος ο ελληνικός λαός, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και οι δικηγόροι δεν αποτελούν εξαίρεση. Ιδιαίτερα οι νέοι δικηγόροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Έχουμε ζητήματα θεσμικά, έχουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά για όλους τους δικηγόρους της Ελλάδος. Είναι η συρρήκνωση της οικονομίας και εξ αυτού του λόγου η συρρήκνωση της δικηγορικής ύλης, είναι ο υπερπληθυσμός του δικηγορικού επαγγέλματος. Αντί να σας πω ότι στην Αθήνα είναι 21.600 δικηγόροι, από τους οποίους οι 9.000 δεν έχουν ούτε μία παράσταση, δηλαδή δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα το χρόνο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, αναφέρθηκε στη σημασία της Ολομέλειας για το δικηγορικό κόσμο, τονίζοντας πως την επόμενη και όλες εβδομάδα θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος κώδικας δικηγόρων. Όπως είπε, εκτενή συζήτηση θα γίνει και για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Είμαστε έτοιμοι, την άλλη εβδομάδα θα καταθέσουμε επιτέλους στη Βουλή και θα ψηφιστεί ο νέος κώδικας δικηγόρων, ένα νέο νομοθέτημα που αλλάζει το νομοθετικό πεδίο για την άσκηση της δικηγορίας, με ένα καινούριο νομικό πλαίσιο, ένα καινούριο κώδικα, ο οποίος θα αλλάξει τον παλιό που είναι σε λειτουργία εδώ και πάνω από 50 χρόνια. Επίσης, πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που παίρνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συζητηθούν αυτές τις μέρες, όπως είναι η διαμεσολάβηση. Διαμεσολάβηση που το Υπουργείο, ως νέο θεσμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών των πολιτών, την προωθεί αυτό το θεσμό το Υπουργείο προς κάθε κατεύθυνση. Στα νέα δεδομένα του θεσμού της δικαιοσύνης, όπως είναι ο νέος κώδικας των δικηγόρων αλλά και η διαμεσολάβηση, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, κύριος Αδαμόπουλος. Θα συζητήσουμε για το νέο εναλλακτικό θεσμό εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών, τη διαμεσολάβηση, που είναι ένας νόμος του 2010 και ήδη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά λειτουργούν τα πρώτα κέντρα εκπαίδευσης των διαμεσολαβητών. Δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, αρχές και φορείς του Ρεθύμνου παραβρέθηκαν στην εναρκτήρια εκδήλωση που έγινε με τεμποδίων και με μικρή καθυστέρηση εξαιτίας συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιούσε ομάδα νεαρών έξω από το χώρο. Για περισσότερη από μία ώρα παρέμειναν εκεί, φωνάζοντας συνθήματα, ζητώντας την αποφυλάκηση του κατηγορουμένου για συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση Κώστα Σακά, ο οποίος κρατείται χωρίς να έχει γίνει δίκη του για 2,5 χρόνια.